Καλησπέρα σα. Με το μάθημα των αρχών οικονομική θεωρία συνεχίστηκαν οι πανελλαδικέ εξετάσει για του υποψήφιου των γενικών λυκείων που δίνουν με το νέο σύστημα, δηλαδή τη ομάδα προ Ανατολισμού Σπουδών Οικονομία και Πληροφορική. Καθώ επίση και για του υποψηφίου των γενικών λυκείων και των ΕΠΑΛ τη δεύτερη ομάδα που δίνουν με το παλιό σύστημα. Και το πρόκειται για μάθημα επιλογή όλων των κατευθύνσεων. Τα θέματα κάλυπταν ένα σημαντικό κομμάτι τη ύλη και ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητέ μπορούσαν να ανταποκριθούν χωρί ιδιαίτερε δυσκολίε. Να περάσουμε να δούμε τι απαντήσει των θεμάτων με τη βοήθεια του οικονομολόγου, καθηγητή στα φροντιστήρια Ανατολικά, κύριο Μινά Καρατησίδη. Διαβάζουμε για ένα προσδόκητο πρόβλημα, κύριε Καρατισίδη, Καθώ στην πρώτη παράγραφο του τέταρτου θέματο φαίνεται να έχει δοθεί ένα λάθο στοιχείο στου υποψηφιού. Ε... Υπήρξε ένα προβληματάκι στο θέμα ΔΕΛΤΑ 3 συγκεκριμένα, mm -hmm. όπου ε, μια λεξούλα που δόθηκε όχι όπως έπρεπε, δηλαδή αντί έλλειμμα δόθηκε η λέξη πλεονασμά, mm -hmm. ε, κάτι όμως το οποίο αποκαταστάθηκε τελικώς και τελικώς τα παιδιά μπόρεσαν να δουλέψουν με τη σωστή εκφώνηση. Ε, γενικά η αίσθηση που έχετε για τα θέματα ποια είναι? Ε, με καλύψατε σε μεγάλο βαθμό με τα εισαγωγικά σου σχόλια. Ε, καλύπτουν ένα σημαντικό κομμάτι τη ύλη, όπω προαναφέρατε κι εσεί. Δηλαδή, ε, δοκιμάστηκαν τα παιδιά, ε, αν όχι σε όλο το βιβλίο, σε ένα μεγάλο ε, κομμάτι τη ύλη. Ε, τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, δηλαδή ε, ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά στο, ε, στο ποιο είναι το ζητούμενο και ποια είναι η λύση για αυτό το, το ζητούμενο. Επίση, ε, κάτι πολύ σημαντικό ήταν κλιμακούμενη ε, δυσκολία. Πράγμα που σημαίνει ότι οι άριστοι είχαν την ευκαιρία να ξεχωρίσουν. Το είπατε πάρα πολύ σωστά και αυτό συνέβη με τα, γιατί έχουμε μιλήσει με αρκετά παιδιά. Και τέλος ήταν θέματα που επιβεβαίωσαν πραγματικά τα παιδιά που όλη τη χρονιά προσπάθησαν, ασχολήθηκαν, πονέσαν λίγο θα έλεγα, επιτρέψτε μου την λέξη. Πονάνε οι πανελλαδικέ, είναι γεγονό αυτό. Ε, αυτό ήταν και το πρόβλημα που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα στα μαθήματα, σε κάποια μαθήματα τα οποία ήταν ιδιαίτερα εύκολα τα θέματα και δεν έδιναν την ευκαιρία σε αυτού ακριβώ του μαθητέ να δείξουν ε, την προσπάθειά του. Σωστά, σωστά. Έχω συζητήσει με συναδέλφου άλλων ειδικοτήτων που προηγήθηκαν οι εξετάσει του mm -hmm. από το δικό μα μάθημα και ακριβώ συνέβη αυτό. Σε εμά, ευτυχώ, εντό ή εκτό εισαγωγικών, δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Τα θέματα όπω προναφέραμε κι εσεί και εγώ. Ήτανε Θέματα πολύ καλά για το μάθημα και για του μαθητέ που προσπάθησαν όλη τη χρονιά. Ένα τελευταίο σχόλιο για το χρόνο που είχαν στη διάθεσή του υποψήφοι. Ήταν ε, επαρκή, Επαρκέστατο, αλλά έπρεπε να τον εκμεταλλευτούν ε, όλον. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τα θέματα λοιπόν με τη βοήθεια των γραφικών που ετοιμάσαν οι συνάδελφοί σα. Ανατρέψτε να διαβάζω. Στο χρηματιστήριο, βεβαίω. Μπροστά μου. Βεβαίω. Σωστό ή λάθο, βλέπω στο πρώτο θέμα. Ξεκινάμε από το θέμα Α. Mm -hmm. ε, α1, θέματα σωστού λάθου. Ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την οικονομική ζωή των ανθρώπων είναι η αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών του. Είναι σωστό, είναι θεωρητικό θέμα. Mm. Β. Όταν η συνάρτηση ζήτηση ενό προϊόντο είναι ίσω υπερβολή, η συνολική δαπάνη των κατανοτών για το προϊόν μεταβάλλεται καθώ μεταβάλλεται η τιμή του. Αυτό είναι λάθο. Γιατί είναι ίσω υπερβολή, απλά η συνολική δαπάνη είναι σταθερή πάντα. Το σταθερό κόστο επιβαρύνει την επιχείρηση και όταν ακόμη η παραγωγή τη είναι μηδέν. Ε, σωστά. Το χαρακτηριστικό του σταθερού κόστου είναι αυτό κυρίω ότι είναι ανεξάρτητο από την παραγωγή. Σωστό λοιπόν. Πάμε στο ΔΕΛΤΑ. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγή, η συμπεριφορά του συνολικού, του μέσου και του αρ... οριακού προϊόντος εξηγείται από τον νόμο τη στήνουσας ή μία ανάλογη απόδοση. Σωστό. Και τέλο, το ε, η ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι Είναι θετική βεβαίω, οπότε το θέμα είναι λάθο. Πάμε στα θέματα πολλαπλής επιλογής που ανήκουν βέβαια στην ίδια ομάδα που βρισκόμαστε. Mm -hmm. ε, το Α2 ε, ήταν ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον. Έπρεπε να κάνουν κάποιου υπολογισμού οι μαθητές για να το απαντήσουν. Η σωστή απάντηση είναι το Α. Και στο Α3 η σωστή απάντηση στη γραμμική καμπύλη ζήτηση, όπως όπω λέει, είναι ευθεία γραμμή. Πραγματικά στο μέσο μη έχουμε την τιμή ε4 σε απόλυτη τιμή σ1, άρα η σωστή απάντηση είναι το γ. Ε, θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω τώρα γιατί υπάρχουν και τα ζητήματα της επικαιρότητα. Οι μαθητές σας όλη την χρονιά ε, ε, ένιωθαν έτσι μια ευχαρίστηση από το γεγονός ότι μέσα από αυτό το μάθημα είχαν μια καλύτερη αντίληψη και για το τι συμβαίνει έτσι στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή οι αρχές οικονομικής θεωρίας φαντάζομαι ότι τους έφεραν σε μια λίγο πιο εύκολη θέση σε σχέση με τους μαθητές του για να αντιληφθούν περίπου τι συμβαίνει. Πολύ εύστοχη και πολύ ενδιαφέρουσα ερώτησή σα. Θα έλεγα αυτό που ρωτήσατε συμβαίνει κυρίω στο πανεπιστήμιο. Uh -huh. Βεβαίω, με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα που αφορούν οικονομικά δεδομένα της μας κυρίως, ε, μας δίνει τη πατρίδα μα κυρίω, μα δίνεται ευκαιρία από το μάθημα να μιλήσουμε στα παιδιά για κάτι παραπάνω. Uh -huh. Περισσότερο να τα κάνουμε έτσι να γνωρίσουν κάποια πράγματα, με αφορμή ε, το συγκεκριμένο μάθημα. Η ύλη του βιβλίου βοηθάει στην αντίληψη αυτή τη πραγματικότητα, Όχι. 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 Ειδικά τα κεφάλαια που έχουν είναι πολύ τεχνικά. Uh -huh. Δεν είναι κεφάλαια θεωρητικά που θα. Ε, ενημερώσουν για ορολογίε κλπ. Είναι τεχνικά κεφάλαια. Αλλά παρεμβαίνουμε εμεί και κάνουμε συζητήσει με τα παιδιά. Κατάλαβα. Ε, να συνεχίσουμε έτσι, διαβάζοντα και τι περιγραφέ των θεμάτων. Στο δεύτερο θέμα, έχουμε σα διέκοψα και στο Β1 συγκεκριμένα. Όπου ζητείτε από του μαθητέ να περιγράψουν με τη βοήθεια διαγράμματο πού θα σχεδιάζανε μονάδε, ε, πού θα σχεδιάζανε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την προσφορά ενό αγαθού οι παρακάτω προσδιοριστικοί παράγοντε. Πολύ ωραία. Ε, το θέμα β' ε, είναι το θέμα του, τον, του διαγωνίσματος που αναφέρεται σαν θέμα ανάπτυξης. Uh -huh. ε, σημαίνει ότι είναι παρμένο από κάποιες παραγράφους ε, του βιβλίου και θα πρέπει να το αποδώσουν ε, οι μαθητές με πληρότητα, σαφήνεια κλπ. Ήταν ένα θέμα πολύ καλό κατά τη γνώμη μου και ε, κατά τη γνώμη της που έχω συζητήσει. Ήταν θέμα απαιτητικό. Είχε ένα κομμάτι το οποίο ήταν αρκετά εύκολο, αλλά είχε και ένα κομμάτι το οποίο είχε ε, υψηλέ απαιτήσει. Έπρεπε δηλαδή ο μαθή να το διαβάσει πάρα πολύ καλά, να το κατανοήσει mm -hmm. και να μπορεί να το εκφράσει όχι ακριβώ όπω το βιβλίο, αλλά με πληρότητα και σαφήνεια. Η αποστήριξη γενικά είναι κάτι που συνηθίζεται στι αρχέ οικονομική θεωρία, όχι. όχι. Δεν θα το έλεγα και σε αυτό βοηθάει και το βιβλίο. Μάλιστα. Ε, τα θέματα μπορούν να εκφραστούν όχι ακριβώ ελεύθερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν κάποιο τα γνωρίζει. Ε, δεν χρειάζεται να είναι προσκολλημένο στο τυπικό κομμάτι του βιβλίου. Έχουμε κάποιε συμβουλέ σε ό,τι αφορά το δεύτερο θέμα, τι ακριβώ έπρεπε να κάνουν οι μαθητέ, ε, Βλέπω ότι στην σελίδα 83-84 παραπέμπεται για την απάντηση. Ναι, να συγκεντρωθούν, mm -hmm. να φέρουν στο μυαλό του αυτά που ξέρουν, όσα ήταν αυτά. Εύχομαι να ήταν σε κάθε περίπτωση όλα. Άχυτα. Και να αρχίσουν σιγά-σιγά να τα γράφουν. Πολύ, πολύ προσεκτικά. Και αφού ολοκληρώσουν, να κάνουν έναν ε, πολύ σοβαρό έλεγχο για το τι γράψαν, τι παραλείψαν. Τι μπορούν να συμπληρώσουν κλπ. Μάλιστα. Αυτά με το δεύτερο θέμα. Πάμε στο τρίτο. Το τρίτο και το τέταρτο τετρο... θέμα, επιτρέψτε μου να πω, είναι ασκήσει με υποερωτήματα. Να ξεκινήσουμε από το τρίτο θέμα λοιπόν. Δίνει το παρακάτω πίνακα με του μέγεθου συνδυασμού παραγωγικών δυνατοτήτων μια οικονομία που παράγει μόνο τα αγαθά, και ψή. Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστέ απασχολούνται πλήρω και αποδοτικά και η τεχνολογία παραγωγή του είναι δεδομένη. Ε, είναι ένα πίνακα. Ε, Όπω αναφέρεται και στην ευκόλυνση παραγωγικών δυνατοτήτων μια οικονομία. Και το πρώτο υποερώτημα αφορά τη συμπλήρωση κάποιων κενών σε αυτόν τον πίνακα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τον τύπο και μόνο τον τύπο του κόσμου ευκαιρία, θα τον αξιοποιήσουμε και με αυτόν τον τύπο θα συμπληρώσουμε όλα τα κενά. Η αξιοποίηση του τύπου του κόσμου ευκαιρία σημαίνει είτε θα αντικαταστήσουμε απλώ και θα βρούμε το αποτέλεσμα, είτε θα δημιουργήσουμε μια εξίωση με τον τύπο του κόσμου ευκαιρία και θα βρούμε πάλι το ζητούμενο που θέλει να συμπληρώσουμε στον πίνακα. Να προχωρήσω στι απαντήσει. Uh -huh. Ε, το χ β είναι 40, το κόστος ευκαιρίας του χ μεταξύ β και γ είναι 3, το ψ γ είναι 130, το κόστος ευκαιρίας του χ μεταξύ γ δ είναι 4 και τέλος, νομίζω είναι το τελευταίο κενό που θα πρέπει να συμπληρωθεί, το κόστο ευκαιρία επίση του αγαθού Χ μεταξύ των, στο συνδυασμό με συγχωρείτε ΔΕΛΤΑ -ε, είναι 5. Τα κενά τα οποία ζητούνταν, οι αριθμοί οι οποίοι ζητούνταν ήταν αυτά που μπορούμε να διακρίνουμε με λίγο πιο ε, μαύρα έντονα... γράμματα, λίγο πιο έντονα γράμματα. Ε, παρέλειψα, συγχωρέστε με και εσεί και το κοινό σα. Ε, έχουμε ακόμη ένα στην πρώτη ε, σειρά. Okay. Έχουμε το κόστο ευκαιρία του ψ ω προσχή, okay. Είναι ένα δεύτερο. Ωραία. Και στο γάμα 2. Στο 2 έχουμε ένα σχήμα το οποίο προκύπτει από τον πίνακα αφού συμπληρωθεί. Mm -hmm. εδώ το μόνο που θα άξιζε να πω είναι ότι πολλά παιδιά βάλανε σε κάθε το άξονα τον Χ και οριζόντιο τον Ψ. Κανένα πρόβλημα. Ναι. Θεωρείται εξίσου σωστό με αυτό το σχήμα. Μάλιστα. Και στο γάμα 3. Γάμα 3. Ποια είναι η μεγίστη ποσότητα του Ψ που μπορεί να παραχθεί όταν παράγονται 75 μονάδε από το αγαθό Χ. Τι κάνουμε, ε, το γνωστό, τη γνωστή τιμή του αγαθού χ τη βάζουμε στον πίνακα και βρίσκουμε την απέναντι τιμή, δηλαδή την άγνωστη τιμή του ψ. Πάλι με τη βοήθεια του κόστου ευκαιρία. Η απάντηση είναι 110. Και το γάμα 4, το 4 επίση, ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, μα ζητά για έναν συνδυασμό να απαντήσουμε ε, τη θέση του σχετικά με την ΚΠΔ. Οι θέσει είναι υποψήφιε θέσει, οι πιθανέ θέσει είναι τρει. Αν είναι πάνω, δεξιά ή αριστερά. Εδώ σύμφωνα με το αποτέλεσμα είναι αριστερά, αυτή είναι η απάντηση. Σε σχέση λοιπόν με την κάπη Δέλτα, ο συνδυασμό βρίσκεται αριστερά. Το ενδιαφέρον είναι ε, η οικονομική του σημασία και είναι ε, και λίγο επίκαιρη εξήγηση. Η οικονομική σημασία ενό συνδυασμού που βρίσκεται αριστερά τη κάπη Δέλτα είναι ότι έχουμε υποαπασχόληση παραγωγικών συντελεστών. Δηλαδή, όχι δηλαδή, παραδείγματο χάρη ανεργία. Μάλιστα. Αυτή είναι η εξήγηση του ότι ο συνδυασμό βρίσκεται αριστερά τη κάπη Δέλτα. Και στο γάμα πέντε... Και στο ΓΑΜΑ 5, ένα κλασικό ερώτημα ε, του κόστου ευκαιρία. Γιατί έτσι λέγεται γενικότερα το θέμα από το οποίο αντλήθηκαν αυτά τα ερωτήματα. Ε, έχουμε την περίπτωση ε, του πόσο πρέπει να θυσιάσω από κάποιο αγαθό για να ε, παράγω κάποιο άλλο. Η θυσία λοιπόν σε μονάδε του Χ για να παράξω το ψ που μου ζητά είναι 50. Και στο τέταρτο ερώτημα, εδώ πέρα έχουμε και το, το λαθάκι που είχαμε πει. Ναι, στο ΔΕΛΤΑ 3. Στο, στο 3. Πάμε όμω να ξεκινήσουμε με το. Με, με το, πρώτο Ερώτημα. Καταρχήν με το ερώτημα. Ε, το πρώτο υποερώτημα είχε σχέση με τον προσδιορισμό δύο καμπυλών. Δύο συναρτήσεων, πιο σωστά, αν θέλετε, τη ζήτηση και τη προσφορά. Για να προσδιορίσουμε αυτέ τι καμπύλε, χρειαζόμαστε δύο σημεία στην κάθε περίπτωση. Τα σημεία που αφορούν στην προσφορά, στη συνάρτηση προσφορά, δίνονται και είναι ξεκάθαρα. Τα σημεία τώρα που χρειαζόμαστε για να προσδιορίσουμε τη συνάρτηση ζήτησης πρέπει να τα βρούμε, να τα ανακαλύψουμε εμεί, οι μαθητέ. Μα δίνουν εργαλεία για να τα ανακαλύψουμε. Το ένα είναι η ελαστικότητα ζήτηση ω προ την τιμή. Μέσω αυτού θα βρούμε το ένα σημείο για τη συνάρτηση ζήτησης Και το άλλο εργαλείο είναι ότι το έλλειμμα, αυτό που διορθώσαμε προηγουμένω, είναι. 50 μονάδες και βάσει αυτής της διευκρίνησης Βρίσκω το δεύτερο σημείο το οποίο είναι οι συνδεδεμένε ενό σημείου τη συνάρτηση. Okay. Άρα μετά από όλα αυτά, καταλήγω να βρω δύο σημεία σε κάθε περίπτωση συνάρτηση ζήτηση προσφορά και τελικά να βρω του τύπου που είναι για την QD 120 σημείων 8π. Να περάσουμε στην επόμενη κάρτα. Ναι. Αυτή είναι η QD και για την QS η συνάρτηση είναι QS ίσον 20 συν 2P. Μάλιστα. Το ΔΕΛΤΑ Αφού προσδιορίσαμε να πω, αξίζει να σχολιάσω, τα ερωτήματα συνδέοντα μεταξύ τους, mm -hmm. κάτι το οποίο σημαίνει και συνέβη σε κάποια παιδιά, ε, αν προσδιορίζαμε λάθος τις πρώτες δύο συναρτήσεις που προανέφερα και τα υπόλοιπα ερωτήματα θα είχαν κάποιο πρόβλημα, στην καλύτερη περίπτωση μόνο υπολογιστικό, δηλαδή λάθος αριθμή. Mm -hmm. Στη χειρότερη μπορεί να υπήρξαν και άλλα θέματα. Έπρεπε λοιπόν να προσδιορίσουμε πολύ σωστά τις δύο συναρτήσεις. Τώρα, στο ΔΕΛΤΑ 2, τιμή και ποσότητα ισορροπία. Τι δύο συναρτήσει που προανέφερα και επιμένω σε αυτέ, τι εξισώνω. Q-Dation, QS. Από την εξίσωση αυτή προκύπτει ένα άγνωστο, ο οποίο είναι η τιμή ισορροπία, ίσον 10. Να λοιπόν η πρώτη απάντηση στο ΔΕΛΤΑ 2. Και αφού βρω το, την τιμή ισορροπία, με τη βοήθεια μία εκ των δύο συναρτήσεων, επιλέγω τυχαία μία από τι δύο, εδώ επιλέχθη η συνάρτηση της συζήτησης. Βρίσκω και την ποσότητα ισορροπίας που είναι 40 μονάδες. Το ΔΕΛΤΑ 3. Το ΔΕΛΤΑ 3. Σε ποια τιμή του αγαθού παρουσιάζεται έλλειμμα 20 μονάδων και όχι φυσικά ε, πλεώνασμα. Mm -hmm. Υπάρχει ένας τύπος του έλλειμματος που είναι ο, ο, όπως βλέπουμε QD-QS. Mm -hmm. Αυτό εδώ μας δίνει η εκφώνηση ότι είναι 20 μονάδες. Αφού είναι 20 μονάδε λοιπόν, αντικαθιστώ στο QD και στο QS τι συναρτήσει που βρήκα στο πρώτο ερώτημα. Και εδώ φαίνεται η αξία του να βρούμε σωστά τι δύο συναρτήσει στο ΔΕΛΤΑ 1, γιατί βλέπετε παντού τι έχουμε μπροστά μα και εξαρτάται από αυτέ η ορθότητα αυτών που γράφουμε. Βρίσκουμε ότι η τιμή των 8 χρηματικών μονάδων είναι αυτή που μα δημιουργεί το συγκεκριμένο έλλειμμα των 20 μονάδων. Και το ΔΕΛΤΑ 4. Το ΔΕΛΤΑ τέσσερα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Όπου ε, κλιμακώνεται το επίπεδο δυσκολία όπω προναφέραμε στα εισαγωγικά μα ε, σχόλια, μα ζητάει να βρούμε την ποσοστιαία μεταβολή τη συνολική δαπάνη των κατανοτών όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 σε 6 ε, μονάδε, και μετά να δικαιολογήσουμε τη μεταβολή που θα βρούμε. Τώρα, ε, Να βρούμε αρχικά τι ε, δαπάνε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Για να βρούμε μετά ε, το πόσο ε, ε, μεταβλήθηκε η μία σε σχέση με την άλλη. Η δεύτερη σε σχέση με την πρώτη πιο συγκεκριμένα. Ε, ο, υπο, ο τύπος λοιπόν της συνολικής δαπάνης είναι ποιο όπω βλέπετε. Πολλαπλασιάζουν, είναι γνωστά όλα τα δεδομένα, Πολλαπλασιάζουν την τιμή 5 επί 80 και βρίσκω ότι η αρχική δαπάνη είναι 400 μονάδες. Η δεύτερη δαπάνη αφού μεταβλήθηκε και η τιμή και η ποσότητα μα δίνει 432 μονάδε. Ο τύπο των ποσοστώσεων μεταβολών είναι ο παρακάτω. Αφαιρώ μεταξύ του τι δαπάνε, διαιρώ με την πρώτη κλπ. Και βρίσκω ότι αυτά τα δύο μεγέθη, το 400 και το 432, απέχουν μεταξύ του 8%. Έχουν διαφορά μεταξύ του 8% ποσοστιαίε μονάδε. Έτσι λοιπόν έχω απαντήσει στο πρώτο μέρο τη εκφώνηση. Τώρα, το γιατί η δαπάνη αυξήθηκε 8%, αυτή είναι η ουσία του δεύτερου ερωτήματο. Να το δικαιολογήσουμε. Αυτό σημαίνει γιατί αυξήθηκε 8%. Η απάντηση είναι. Ότι η ελαστικότητα ζήτησης ω προ την τιμή είναι μείον 0,5 από, από την εκφώνηση. Άρα η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας είναι 0,5. Αυτό είναι μικρότερο από τη μονάδα. Yeah. Και όταν είναι μικρότερη από τη μονάδα η ελαστικότητα, και αυτό φαίνεται καθαρά στην εκφώνηση, ότι είναι μικρότερη από τη μονάδα, τότε όταν η τιμή μεγαλώνει, όπω εδώ πάλι από το 5 στο 6, όπως βλέπουμε, αυτό κάνει την δαπάνη να ανέβει και αυτή παρακολουθώντα ή ακολουθώντα, αν θέλετε, την τιμή. Έτσι εξηγείται. Αντίστοιχο και το Δ΄-5 ναι, και εδώ έτσι, κορυφώνεται και το επίπεδο δυσκολία με πολύ ωραίο, λογικό και δημιουργικό τρόπο για τα παιδιά και ιδιαίτερα για του καλά προετοιμασμένου μαθητέ. Έχουμε δύο αγαθά που είναι συμπληρωματικά. Μα δίνει μια δεύτερη συνάρτηση συζήτηση, η οποία διαμορφώνεται εξαιτία τη τιμή του ενό από τα δύο αγαθά. Παρατηρώ ότι η δεύτερη συνάρτηση συζήτηση μου ζητάει φυσικά να υπολογίσουν νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας. Πήγα στο δεύτερο υποερώτημα, το οποίο είναι φοβερά ενδιαφέρον, να πω πρώτα το πρώτο. Η νέα τιμή και ποσότητα ισορροπία προκύπτει από την εξίσωση τη κιούντε τόνο, δηλαδή τη καινούργια συνάρτηση ζήτηση, με την αρχική QS την οποία είχαμε δει στο ΔΕΛΤΑ 1. Εξισώνουμε λοιπόν ε, την κιούντε τόνο με την QS την αρχική και βρίσκω ότι η τιμή ισορροπία είναι 9 χρηματικέ μονάδε και η ποσότητα ισορροπία ε, 38. Τώρα, για το β' ερώτημα, ε, παρατηρώ ότι επειδή η τιμή ισορροπία και η ποσότητα ισορροπία του αγαθού μειώθηκαν και έχω σταθερή την προσφορά, αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση του αγαθού έχει μειώθηκε. Αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε λίγο πιο απλά, ε, θεωρώντα ότι ε, οι δύο συναρτήσει μα λένε ότι σε κάθε τιμή η δεύτερη είναι μικρότερη από την πρώτη. Αυτό σημαίνει ότι επειδή μειώθηκε η ζήτηση, η τιμή του συμπληρωματικού αγαθού αυξήθηκε. Έτσι συνδέονται τα συμπληρωματικά μεταξύ του. Αλλάζει η τιμή του ενό, μεταβάλλεται αντίθετα η ζήτηση του άλλου. Κάπω έτσι ολοκληρώθηκαν οι απαντήσει των θεμάτων. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι ποιο είναι το πιο συνηθισμένο λάθο που κάνουν οι μαθητέ στη διαχείριση των θεμάτων των αρχών οικονομική θεωρία. Ε, δηλαδή, ε, ενδεχομένω, ε, συναντάτε κάποιο λάθο λίγο πιο συχνά, κάποια, κάποια βιασύνη κάπου. Τα θέματα που συναντάμε είναι θέματα που αφορούν τη θεωρία, uh -huh. η οποία πάντα μας δημιουργεί προβληματάκια σε σχέση με το ότι δεν είναι πλήρης η απάντηση uh -huh. ε, και επίσης έχουμε ε, θέματα που αφορούν απροσεξία. Αυτά τα δύο είναι ε, τα μοναδικά που αντιμετωπίζουν ε, οι πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές. Από εκεί και πέρα, όταν η προετοιμασία δεν είναι ε, αυτή που θα έπρεπε να είναι έχουμε πιο σοβαρά προβλήματα από αυτά. Γενικά, χρειάζεται προετοιμασία πολλών ετών για το συγκεκριμένο μάθημα ή είναι ένα μάθημα το οποίο ήδη καλύπτεται ενδεχομένω την τελευταία χρονιά των εξετάσεων σε τρίτη ηλικία. Καλύπτεται πάρα πολύ καλά το μάθημα στην τελευταία χρονιά, ιδιαίτερα αν ξεκινήσει κάποιο από το καλοκαίρι μέχρι την περίοδο των εξετάσεων. Μάλιστα. Άρα, Άρα ξε... ποτέ δεν είναι αργά να, επι... να γίνει η επιλογή τη κατεύθυνση, γιατί φαντάζομαι ότι το μάθημα των εξετασεων στην τριτη ηλικια καλυπτεται παρα πολυ καλα οικονομική θεωρία είναι μια... ένα βασικό έτσι, κριτήριο για την επιλογή τη ε... Τη συγκεκριμένη ομάδα προσανατολισμού. Συμφωνώ μαζί σα και θα πρέπει όλα αυτά να, ε, να τα προσέξει κάποιο ιδιαίτερα. Mm -hmm. ε, Καθώ θα γνωρίζετε κι εσεί, φέτο ήταν η πρώτη χρονιά που. Ε, τα παιδιά που επιλέγουν οι οικονομικέ σχολέ ανήκουν σε μια ξεχωριστή ομάδα. Για. Την ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομία και πληροφορική. Αυτό το λέω. Είναι μια ξεχωριστή ομάδα. Να μην τη φοβούνται της... τη συγκεκριμένη ομάδα, δηλαδή, πιστεύετε. Ε, Πώ είπατε. Να μην τη φοβούνται οι υποψήφοι. Ε, Καθόλου. Είναι μια ε, πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα από άποψη σχολών που μπορεί να επιλέξει κάποιο μαθητή που ανήκει σε αυτήν την ομάδα. Uh -huh. Με ε, καλά, μαθήματα, καλά μαθήματα, επιτρέψτε μου την έκφραση, φιλικά στο μαθητή, που ανταμείβουν το μαθητή αν αυτό ε, προσπαθήσει πραγματικά και κάνει αυτό που πρέπει σε όλη τη διάρκεια τη χρονιά. Ωραία. Λοιπόν, εμεί να υπενθυμίσουμε, φίλε και φίλοι, ότι οι απαντήσει των θεμάτων τη φυσική είναι διαθέσιμε στην ιστοσελίδα των Φροντιστηρίων Ανατολικό. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί με το Γενικό Διευθύντη των Φροντιστηρίων Ανατολικών για τον μέχρι τώρα απολογισμό των εξετάσεων, καθώ έχουμε φτάσει ήδη στα μισά.